Κυρίες και κύριοι, επανερχόμαστε στη ροή του δελτίου. Θέρμανση με τα μεσαία χρήματα μπορούν να επιτύχουν οι καταναλωτές κάνοντας χρήση του πέλετ. Πρόκειται για ένα βιοκαύσιμο που παράγεται από κατάλοιπα ξύλου ή από γαϊδουράγκαθα, το οποίο και συμπιέζεται και υφίσταται ειδική επεξεργασία αποξήρασης για να αποβάλει πλήρως την υγρασία και παίρνει τη μορφή μικρών κυλίδων χωρίς κανένα χημικό πρόσθετο. Το πέλετ κερδίζει ολοένα και περισσότερους οπαδούς λόγω της λειτουργικότητας και της αποδοτικότητάς του. Ο χειμώνας χτυπάει την πόρτα των καταναλωτών και πρώτο έξοδο των οικοκυριών και για φέτος θα είναι η θέρμανσή τους. Η τιμή του πετρελαίου μπορεί να έχει πάρει την ανιούσα τα τελευταία χρόνια, ωστόσο πάντα υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι θέρμανσης και φυσικά πιο φθηνοί. Το πέλετ έχει μπει στα ελληνικά νοικοκυριά τα τελευταία 3 χρόνια και κερδίζει ολοένα και περισσότερους οπαδούς. Πρόκειται για ένα βιοκαύσιμο που παράγεται από κατάλοιπα ξύλου ή από γαϊδουράγκαθα, το οποίο συμπιέζεται και υφίσταται ειδική επεξεργασία αποξήρανσης, ώστε να αποβάλει πλήρως την υγρασία και παίρνει τη μορφή μικρών κυλίδρων χωρίς κανένα χημικό πρόσθετο. Το πέλετ είναι ένα νέο προϊόν για μας στην Ελλάδα, το οποίο το έχουμε μάθει τα τελευταία 2 χρόνια, ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη το ξέρουν αρκετά χρόνια και έχει πολύ μεγαλύτερη κατανάλωση από ό,τι εδώ. Το πέλετ συμφέρει καταρχήν σε σχέση με το πετρέλαιο, ενώ σε σχέση με το ξύλο, σε θέμα τιμής είναι πιο ακριβό. Αλλά αν συνυπολογίσουμε ότι έχει μεγαλύτερη καύση σε απόδοση, έρχεται η τιμή πιστεύω στα ίδια επίπεδα. Η ιδιαιτερότητα του πέλετ είναι ότι επιτυγχάνει τέλεια καύση με ενεργειακή απόδοση πάνω από 80% χωρίς αξιόλογα κατάλοιπα. Συγκεκριμένα από έναν σάκο με 15 κιλά πέλετ θα μείνουν μόλις 75 γραμμάρια στάχτης. Να σημειωθεί πως 2 κιλά πέλετ έχουν την ίδια θερμική απόδοση με 1 λίτρο πετρελαίου. Επίσης δεν θέλει συνέχεια τροφοδοσία γιατί έχει αποθηκευτικό χώρο στη σόμπα ή στο τζάκι πέλετ, το οποίο ρυθμίζεται πάρα πολύ εύκολα, εν αντιθέσει με το ξύλο που θέλει συνέχεια τροφοδοσία. Επίσης δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη προδιαγραφή εγκατάστασης όπως π.χ. καμινάδες, απλά βγαίνει ένα πολύ απλό μπουράκι 8 πόντων σε κάποιο μπαλκόνι χωρίς να έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα γιατί δεν καπνίζει λόγω όπως σας είπα ότι έχει καύσει 92-94%. Η τιμή του πέλετ σύμφωνα με τον κύριο Μασαλή θα σημειώσει κάθοδο τα επόμενα χρόνια λόγω του ανταγωνισμού στην εμπορία του συγκεκριμένου προϊόντος. Πιστεύω ότι λόγω του ανταγωνισμού που θα ξεκινήσει στην Ελλάδα, γιατί όπως σας είπα είναι κάτι πολύ καινούριο, ήδη έχουμε 5 εργοστάσια αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και ευελπιστούμε ότι θα γίνουν πολύ περισσότερα, και η τιμή θα πέσει. Δεν θα είναι δηλαδή όπως το πετρέλαιο που αυξάνεται, σίγουρα στον ανταγωνισμό η τιμή πέφτει. Και εύχομαι να το δουλέψουμε καλά γιατί όντως είμαστε πάρα πολύ πίσω σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης.